Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το συζητούμενο νομοσχέδιο αφορά μία πτυχή του συνολικότερου προβλήματος που είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος ιδιαίτερα των λαϊκών οικοκυριών, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτή η εικόνα του ιδιωτικού χρέους δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χειροπιαστό αποτέλεσμα τόσο της κρίσης όσο και της ανάπτυξής σας. Ο κύριος Υπουργός είπε πριν ότι σε συνθήκες ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, ναι, σε συνθήκες ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας το ιδιωτικό χρέος αντί να περιορίζεται, διευρύνεται. Και βεβαίως δεν θα κάνουμε κι εμείς τη λαθροχειρία που κάνουν και άλλοι, μιλώντας απλά και μόνο για το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος. Είναι και το εξυπηρετούμενο. Και άμα προσθέσουμε ληξιπρόθεσμο και εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος, τότε καταλαβαίνετε πολύ καλά κάποιος τον γολγοθά τον οποίο έχει να ανέβει η λαϊκή οικογένεια, για να μπορέσει να πληρώσει τις τρέχουσες ανάγκες της σε φόρους, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε δάνεια, καθώς και αυτά τα οποία έχουν λήξει. Από αυτή την άποψη, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε εντοπίζοντας το πρόβλημα, αλλά και για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό το προτείνουμε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αιτίες. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πολλαπλές αιτίες, που όμως όλες αυτές συντείνουν και διαμορφώνουν τη μεγάλη εικόνα. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι αιτίες? Πρώτον, είναι η συνεχιζόμενη επίθεση. Είναι η επίθεση διαρκείας από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις στο λαϊκό εισόδημα. Έτσι λοιπόν η μείωση των μισθών είναι συγκεκριμένη. Ο μέσος μισθός σήμερα υπολείπεται κατά 25% του μέσου μισθού του 2009. Άρα λοιπόν έχουμε τεράστιες απώλειες στους μισθωτούς όλα αυτά τα χρόνια. Μείωση των συντάξεων. Μεσοσταθμικά οι συνταξιούχοι έχουν χάσει πάνω από το 30% των συνταξιών τους. Κατάργηση για δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης. Και βεβαίως την ευελιξία στην αγορά εργασίας, όπου πάνω από το 25% των μισθωτών σήμερα αμείβεται με ποσό μικρότερο του κατώτερου μισθού. Άρα λοιπόν τι είναι? Είναι ορομίσθιοι. Δουλεύουν λιγότερο χρόνο. Δεύτερος παράγοντας, η συνεχή εμπορευματοποίηση των λαϊκών αναγκών. Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, για το φάρμακο, για την παιδεία. Τρίτον, η ακρίβεια η οποία κατατρώει το υπολοιπόμενο εισόδημα, που είναι αποτέλεσμα των ασκούμενων πολιτικών σας. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση των κλάδων της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει οδηγήσει σε τεράστιες αυξήσεις των τιμών. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καρτέλ στην αγορά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Στο όνομα της απελευθέρωσης και του ανταγωνισμού έγινε αυτό. Τηλεπικοινωνίες, αντίστοιχο παράδειγμα. Και δεν μιλάμε για την ενέργεια, όπου συνδιαμορφώθηκε ένα μείγμα ενεργειακό πολύ ακριβό. Και το οποίο βεβαίως είναι και ανεπαρκές και είναι και ακριβό. Που θα πληρώνει για τις επόμενες δεκαετίες στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης ο ελληνικός λαός. Αυτό το πράσινο ενεργειακό μείγμα. Τέταρτον, την τεράστια φοροεπιδρομή. Μειώσατε μισθούς, μειώσατε συντάξεις, κάνετε και φοροεπιδρομή. Ένα απλό στοιχείο δείχνει την πραγματικότητα. Όπως εκτιμάει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2024, το ονομαστικό ΑΕΠ το 2024 θα ανέλθει στα 233 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2008 μπορείτε να μας πείτε πόσο ήταν, κύριε Υπουργέ? Το 2008 ήταν 239. Θα προσεγγίσει δηλαδή τα επίπεδα του 2008 το ονομαστικό ΑΕΠ. Για να δούμε μια διαφορά. Τι φόρος πληρώνει ο κόσμος? Ποιο ήταν το συνολικό έσοδο από τους φόρους το 2008? 51 δισεκατομμύρια. Ποιο θα είναι το 2024? 63 δισεκατομμύρια. Δηλαδή και με μικρότερο ονομαστικό ΑΕΠ από το 8 θα πληρώσει ο κόσμος πάνω από 23% φόρους από ό,τι πλήρωνε το 2008 με μεγαλύτερα εισοδήματα. Να ποιο είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ? Δικό σας αποτέλεσμα είναι η φοροεπιδρομή. Δικό σας αποτέλεσμα είναι η μείωση των μισθών, η μείωση των συντάξεων, η κατάργηση 13 και 14 σύνταξη, η ευελιξία στην αγορά εργασίας. Δικό σας αποτέλεσμα είναι η εισφοροεπιδρομή στα ασφαλιστικά ταμεία με τον νόμο Κατρούγκαλου και όχι μόνο. Και από αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική η εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Βέβαιως είναι τα κόκκινα δάνεια, τα δάνεια δηλαδή που χρωστάει για τα στεγαστικά η λαϊκή οικογένεια, που χρωστάνε οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι αυταπασχολούμενοι και έχουν κοκκινήσει, οι βιοπαλαιστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι και ψαράδες. Η μία πλευρά αυτή. Η δεύτερη πλευρά. Να πάμε για τα τι χρωστάει τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Με βάση τα τελευταία στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται, συνολικά στην εφορία χρωστάνε 3.990.000 αφημοί. Το 80% από αυτούς που χρωστά στην εφορία, δηλαδή τα 3.240.000 αφημοί, ξέρετε πόσα χρωστάνε, κύριε Υπουργέ, από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος? Μόλις το 1,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Χρωστάνε δηλαδή συνολικά 1.600.000.000, όταν το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέους είναι 116 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι 3.000 ευρώ χρωστάει αυτός ο κόσμος. Μαζί με το χρέος, τις προσαυξήσεις και τους όποιους στόχους έχουν επιβληθεί. Το 80% λοιπόν τα 100 αυτό που χρωστάνε εφορία χρωστάει μόλις το 1,5%. Γιατί δεν το διαγράφετε? Θα ανακουφιστούν 3.400.000 αφημοί που δεν θα χρωστούν στην εφορία. Και χρωστάει γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Και δεν φτάνει ότι αυτός ο κόσμος χρωστάει γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Φέρνει τώρα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και βάζει και κεφαλικό φόρο στους αυταπασχολούμενους, στους επαγγελματίες, στο όνομα της πάταξης, δηλαδή της φοροδιαφυγής. Να ποια είναι η εικόνα. Όλος αυτός ο κόσμος, συντριπτική πλειοψηφία, χρωστάει στην εφορία. Μικροποσά χρωστάει στην εφορία γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Και τους βάλει και φόρους πάνω στο φόρο. Δεύτερον, ασφαλιστικά ταμεία, αντίστοιχη εικόνα. Το 83% στα ασφαλιστικά ταμεία χρωστάει μόλις το 27% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που χρωστούνται. Και δεν μιλάμε για αυτούς που χρωστάνε στο ΊΚΑ. Αυτούς που χρωστάνε δηλαδή τα ασφαλίστρα των εργαζόμενων, μιλάμε για τους αυταπασχολούμενους, για τους επαγγελματίες, για τους αγρότες. 400.000 αγρότες χρωστάνε στον ΟΓΑ, με βάση τα στοιχεία τα επικαιροποιημένα του Σεπτέμβρη. 419.000 αγρότες χρωστάνε στον ΟΓΑ. Γιατί χρωστάνε? Γιατί δεν μπορούν να καταβάλουν αυτές τις εισφορές για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σύνταξη. Να λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Όλα αυτό το κάνουν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία. Μα είναι δυνατόν να ισχυρίζεται κανείς κάτι τέτοιο? Αυτή λοιπόν την εικόνα έχει συνδιαμορφωθεί. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρό. Αυτές οι αιτίες και αυτή την εικόνα έχουν υπευθύνους. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το ΠΑΣΟΚ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό που τους οδηγήσατε στην υπερχρέωση. Έχει πάρει και μια σειρά μέτρα συμπληρωματικού χαρακτήρα που επιδρούν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πρώτον, η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η βιωσιμότητά του. Ανακεφαλαιοποίηση με περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ, που αυτά μεταφέρονται στο κρατικό χρέος. Αναβαλόμενος φόρος για δεκαετία τώρα στις τράπεζες και θα συνεχιστεί αναβαλόμενος φόρος. Δεν πληρώνουν δηλαδή φόρο για τα κέρδη τους, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ολόπλευρη κρατική στήριξη των μεγαλομετόχων των επιχειρήσεων, οι προμήθειες οι οποίες παίρνουν οι τράπεζες και οι οποίες είναι σκανδαλώδεις, ή η διαφορά του επιτοκίου που είναι τοκογλυφική. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Από το 2009 να έχουν μειωθεί τα καταστήματα των τραπεζών κατά 65%, μειώθηκαν δηλαδή κλείσανε πάνω από 2.700 καταστήματα, σήμερα λειτουργούν μόλις 1.470. Το 65% των καταστημάτων έχει κλείσει των τραπεζών, άρα ο κόσμος δυσκολεύεται να εξυπηρετηθεί και ιδιαίτερα στην επαρχία και σε άγονες περιοχές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χάθηκαν και 40.000 θέσεις εργασίας τραπεζοϊπαλλήλων από το 2008 έως σήμερα. Το 2009 οι τραπεζοϊπάλληλοι ήταν 69.000 περίπου και σήμερα είναι μόλις 29.000. 40.000 μείωση των αριθμών των τραπεζοϊπαλλήλων. Και αυτό που οδήγησε στην εντατικοποίηση των ήδη τραπεζοϊπαλλήλων, οι οποίοι συνεχίζουν ακόμη να απασχολούνται, και αυτή η διαδικασία είναι συνεχής. Δεν έχει ημερομηνία λήξη της συρρήγνωσης των τραπεζών. Κρατική στήριξη από την άλλη μεριά για την απαλλαγή των κόκκινων δανείων για να βελτιωθεί το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Και από αυτή την άποψη είχαμε μια σειρά νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενίσχυαν αυτή τη διαδικασία, όπως για παράδειγμα το ξύλωμα του νόμου Κατσέλη, ο οποίος προστάτευε πολύ λίγο και λίγους όσον αφορά τα υπερχρεωμένα λαϊκά στρώματα, πολύ φασαρία για το τίποτα δηλαδή, την μετατροπή των πληστηριασμών σε ηλεκτρονικούς από το ΣΥΡΙΖΑ, τη μετατροπή σε ιδιώνυμο αδίκημα όσοι αποτρέπουν τον πληστηριασμό πρώτες κατοικίες και γενικά τον πληστηριασμό, και τη δυνατότητα να μεταβιβαστούν τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια, στα φαντς. Αυτή ήταν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα που ήταν κυβέρνηση. Και έρχεστε μετά εσείς, κάνετε το νέο πτωχευτικό κώδικα για να διευκολυνθούν οι πληστηριασμοί και τον Ηρακλή 1 και 2 που χρηματοδοτείται με 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ εγγυήσεις κρατικές στις τράπεζες για να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια, που σε περίπτωση που δεν επιστραφούν αυτά τα χρήματα τότε θα μετατραπούν κρατικό χρέος. Και να ποια είναι η παγίδα. Τράπεζες, κράτος και φαντς θέλουν να γίνουν πληστηριασμοί για να μην έχουν ζημίες, να μην καταγράψουν ζημίες. Το κράτος στα 18 δις, γι' αυτό επιμένει στους πληστηριασμούς, οι τράπεζες για να έχουν κέρδη και τα φαντς το ίδιο. Άρα λοιπόν όλο αυτό το νομοθετικό πλέγμα το οποίο διαμορφώσατε με τον Ηρακλή επιταχύνει τη διαδικασία των πληστηριασμών για να μην καταγραφούν οι ζημιές. Και σήμερα έρχεστε με τον Ηρακλή 3 να δώσετε άλλα 2 δισεκατομμύρια ως κρατικές εγγύησεις στην Εθνική, στην Τράπεζα Πειραιώς, στη διαμόρφωση του 5ου πυλώνα, στη συγχώνευση δηλαδή της Άττικα Bank με την Παγκρίτια και βεβαίως ενδεχόμενο απέτηση που θα χρειαστούν για τυχόν νέα κόκκινα δάνεια λόγω ακριβώς της αύξησης των επιτοκίων. Και ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός ότι με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει κάνει βελτιώσεις. Δηλαδή το ότι θα γίνει η πλατφόρμα ενημέρωση των δανειοληπτών από τα φαντς για το τι χρωστάνε σε τόκους, κεφάλαια και τι πληρώνουν, αλλάζει κάτι από την κατάστασή τους. Βελτιώνεται η κατάστασή τους σε σχέση με τα χρέη τα οποία θα έχουν. Τίποτα από όλα αυτά. Άρα λοιπόν πολλή φασαρία για το τίποτα. Και κοιτάξτε τη διαφορετική εικόνα. Αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζετε τα στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια που χρωστάνε τα λαϊκά στρώματα, αντίθετα, οι τράπεζες έχουν διαφορετική αντιμετώπιση στα δάνεια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Από την εποχή του πρώτου Ηρακλή, 4 χρόνια πριν, ζητάει το ΚΚΕ σε κάθε ευκαιρία να έρθει εδώ ο πίνακας με τα στοιχεία από την Ένωση Τραπεζών και από το Υπουργείο Οικονομικών, τότε και τώρα Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να έρθουν όλα εδώ τα δάνεια, το σύνολο των δανείων, τα οποία έχει διαγραφεί και έχουν κουρευτεί ως 80% για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί δεν το φέρνετε αυτόν τον πίνακα? Εφοπλιστικά δάνεια τόσα ήταν, τόσα κουρεύτηκαν, τόσα διαγράφηκαν. Για να δούμε ποιος διαγράφει, σε ποιον. Κατασκευαστικά. Δάνεια για ξενοδοχεία στον τουριστικό κλάδο. Δεν θέλουμε τα ονοματεπώνυμα. Θέλουμε την εικόνα η οποία έχει διαμορφωθεί. Πόσα δισεκατομμύρια δάνεια έχουν διαγραφεί για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και πόσα έχουν κουρευτεί ως 80%. Μαρινόπουλος για παράδειγμα, το οποίο έχει δημοσιευθεί. Για να μπορέσει να συγχωνευτεί ο όμιλος Μαρινόπουλος τα σούπερ μάρκετ με το σκλαβένι, το 80% κούρεμα των δανείων. 80% κούρεμα στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Επέτυχε ο Σκλαβένης για να απορροφήσει τον Μαρινόπουλο. Γιατί λοιπόν για αυτόν? Και για τον άνεργο πρέπει να πληρώσει το σύνολο του χρέους του. Είναι την ίδια αντιμετώπιση που έχουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και ένας μισθωτός ή ένας συνταξιούχος? Όχι. Είναι τελείως διαφορετική και γι' αυτό επιμένουμε και ζητάμε αυτά τα στοιχεία. Πόσα δάνεια επιχειρηματικά διαγράφηκαν, πόσα κουρεύτηκαν ως 80%. Για να μπορεί να υπάρχει καθαρή η εικόνα της ταξικής πολιτικής και των τραπεζών και του αστικού κράτους. Γιατί είναι ένα εχθρικό κράτος απέναντι στον λαό. Και η αντιμετώπιση από την άλλη μεριά των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών ποια είναι? Επιμήκυση, λέει, των δόσεων. Ούτως ώστε το όποιο μικροκούρεμα γίνεται, στο τέλος να πληρώσει πολύ περισσότερο από αυτά που χρωστάει λόγω των τόκων που έχει να πληρώσει. Τόκους πάνω στους τόκους. Τόκους όχι μόνο στο χρεολύσιο, αλλά και στο τοκοχρεολύσιο, που ορισμένα φαντς, ορισμένα κοράκια επιβάλλουν σε δανειολήπτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν μεταβευθεί στα κόκκινα φαντς. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση, οι τράπεζες και τα διάφορα φαντς, και με όλη αυτή τη διαδικασία και τον νόμο διευκολύνεται τη δράση των κόκκινων φαντς. Γιατί βεβαίως είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που καθιστά μια ενιαία αγορά και διευκόλυνση της δράσης, και δεύτερον τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτούν ή να δίνουν καινούρια δάνεια, παροχή δανείων. Ποια είναι η διέξοδος, και ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλων κομμάτων που ακούστηκαν, είναι συμπληρωματικές. Γι' αυτό με μεγάλη ευκολία η κυβέρνηση έκανε αποδεκτές δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς, του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν λειτουργούν συμπληρωματικά. Δεν αμφισβητούν τη βασική πολιτική. Και ποια είναι αυτή? Το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί. Το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αντιδραστικό. Δεύτερον, δεν αμφισβητούν τη λογική ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες. Και τρίτον, δεν αμφισβητούν τη δημοσιονομική εξυγίανση των οικονομικών του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχετε συνδιαμορφώσει, βεβαίως οι προτάσεις που θα κάνουν είναι συμπληρωματικές της κυβερνητικής πολιτικής, και άρα η κριτική τους είναι ανώδυνη για την κυβέρνηση και πολύ εύκολα μπορεί να την απαντήσει. Τι μας διαφοροποιεί το ΚΚΕ από τις προτάσεις όλων των άλλων κομμάτων, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των υπολείπων? Ότι εμείς λέμε καθαρά πρέπει να πληρώσουν οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών. Στην πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει, την επικαιροποιούμε και την επαναλαμβάνουμε, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την είχε απορρίψει και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε λοιπόν στην πρόταση την οποία καταθέσαμε ως ΚΚΕ για τα δάνεια ότι πρέπει να υπάρξει γενναίο κούρεμα, αφαίρεση όλων των τόκων και των πανωτοκίων, γενναίο κούρεμα του υπολείπου ως 50% δανείου το οποίο υπάρχει για τα στεγαστικά δάνεια, τα επαγγελματικά δάνεια και τα αγροκτηνοτροφικά δάνεια. Και διευκόλυνση βεβαίως του κόσμου να μπορεί να τα αποπληρώσει. Η τροπολογία για τους παλινοστούντες ομογενείς είναι πολύ συγκεκριμένη. 50% κούρεμα μετά την αφαίρεση των τόκων και 10% η ετήσια επιβάρυνση του φορολογητού εισοδήματός τους. Την κάνετε δεχτή? Όχι. Δεν την κάνετε δεχτή. Αντίστοιχη λογική είναι και για τα ελβετικό φράγκο το οποίο είχαμε καταθέσει και εσείς τσακώνες, τα αν οι ευρωπαϊκές οδηγίες το βλέπουν ή όχι. Τι σημασία έχει? Είτε σε ξένο νόμισμα είτε στο ευρώ να μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όλα τα δάνεια αυτά, και βεβαίως να πληρώσει και το ίδιο το κράτος. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ξανά βάλετε δόσεις, 120 δόσεις. Πόσες φορές έχουν πει 120 δόσεις? Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι 3 ή 4 φορές να έχει δοθεί δυνατότητα για 120 δόσεις σε χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και φοροσεφορίες. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Όχι μόνο να μειωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη, αλλά να αυξηθούν. Γιατί είναι δυνατόν κάποιος να πληρώνει τους τόκους, το χρόνο που έχει, και ταυτόχρονα να καταβάλει και τις τρέχουσες ανάγκες για τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία? Πώς μπορεί να γίνει αυτό στις δίκες φοροεπιδρομής? Μα άμα μπορούσε να πληρώσει τα τρέχοντα, δεν θα είχε χρέη. Εδώ δεν μπορεί να πληρώσει καν τα τρέχοντα. Και του λέτε, πλήρωσε τη δόση, πλήρωσε τα τρέχοντα για να μπορείς να έχεις ενήμερο, να είσαι ενήμερος. Με αποτέλεσμα κάθε φορά να βγαίνουν έξω από αυτή τη ρύθμιση και να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Άσε που τους έχετε ομήρους για μια δεκαετία στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία και τους κάνετε επί της ουσίας, κάνετε την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία συνέτερο στο εισόδημα του μισθωτού, του συνταξιούχου, του επαγγελματία. Και από αυτή εμείς την άποψη λέμε πολύ καθαρά να καταργηθούν, να υπάρξει γενναίο κούρεμα των χρόνων των λαϊκών αυτών στρωμάτων με κριτήρια προς τις τράπεζες και στην εφορία. Και σας είπα ένα παράδειγμα, καταργήστε. Διαγράψτε όλους αυτούς που προστάνουν ως 3.000 ευρώ. 3.200.000 αφημοί. Και είναι μόλις το 1% του ληξιπρόθεσμου χρόνου. Πολύ μικρό το δημοσιονομικό κόστος, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τα 6 δισεκατομμύρια τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν φορολογία το 2024. Και από αυτή την άποψη βεβαίως κατάργηση κάθε είδους καταναγκαστικών μέτρων, κατάργηση δηλαδή της δυνατότητας έτσι να μπορούν η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία να κατάσχουν τους λογαριασμούς των μισθωτών και των συνταξιούχων, των επαγγελματιών, και βεβαίως κατάργηση της δυνατότητας πληστηριασμού πρώτης κατοικίας και μια σειρά άλλων περιουσιακών στοιχείων όπως είναι και η τροπολογία που κατέθεσε, η δεύτερη τροπολογία που κατέθεσε σήμερα το ΚΚΕ. Το λέμε καθαρά, δεν έχουμε ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα κάνει τέτοιες ρυθμίσεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η προστασία της κατοικίας και των περιουσιακών στοιχείων του λαού επαφίεται στο ίδιο το λαϊκό κίνημα και παρά τις διώξεις τις οποίες κάνετε σε όλους αυτούς οι οποίοι πρωτοστατούν για να σωθεί η πρώτη κατοικία, το ΚΚΕ θα συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση.